Ο Πιτσιρίκος. Η Μανούλα είχε βάλει μπουγάδα εκείνη την ημέρα. Πήρε τον Πιτσιρίκο από το χέρι, τον κάθισε στο περιβολάκι που ήταν μπροστά στο σπίτι και του σύστησε να είναι φρόνιμος. Ο Πιτσιρίκος ήταν τόσο σδά, ολολακάκια και μαλακώματα. Είχε δύο στρογγυλά βελουδένια μάτια σαν κεράσια, κάτι μαγουλάκια κατακόκκινα και λίγο ξανθό χνούδι στο κεφάλι του, ίδιο Κλωσόπουλο. Ο Πιτσιρίκος κάθισε φρόνιμος για κάμποσιν ώρα. Είχε δώσει το λόγο του στη Μανούλα και είχε σκοπό να τον κρατήσει. Έπαιξε με τα πετραδάκια που ήταν τριγύρω, έχωσε το δαχτυλάκι του στη μυρμικοφωλιά, βοτάνισε λιγάκι, δηλαδή ξερίζωσε τα φιντάνια που έπρεπε να μείνουν και άφησε τα αγριοβότανα που έπρεπε να ξεριζωθούν. Και έπειτα σηκώθηκε και πήγε να καλημερίσει την κατσίκα που του δίνε το γάλα της. «Καλημερούδια», της είπε. Η κατσίκα όμως δεν του δώσε σημασία. Γι' αυτό ο Πιτσιρίκος έκανε μία βόλτα ολοτρόγυρα. Πήγε και βρήκε την κότα, χτύπησε παλαμάκια για να σηκωθούν τα περιστέρια, κυνήγησε τη χήνα φωνάζοντας «Βικ, βικ». Κουβέντιασε με το χελιδόνι που είχε τη φωλιά του κάτω από το τζαμωτό του σπιτιού, τρόμαξε τη γάτα και έπειτα άρχισε να βαριέται. Γιατί συνήθως ο Πιτσιρίκος ή έτρωγε ή κοιμόταν ή έκανε αταξίες. Πώς να περάσει αλλιώς την ώρα του? Με τη φρονιμάδα δεν περνάει εύκολα η ώρα. Πήγε λοιπόν και πλατσούρισε με τα χεράκια του μέσα στο χαντάκι που κάνανε τα νερά και σαπουνάδες που είχε η Μανούλα από τη σκάφη και τρέχανε από το πλισταριό ως έξω στο περιβολάκι και πασαλήθηκε καλά καλά. Άμα βαρέθηκε και αυτό το παιχνίδι, σκούπισε τα λερωμένα χεράκια του πάνω στην ποδίτσα του για να τα παστρέψει και άρχισε να κυλιέται χάμος στο γρασίδι. Το μεσημέρι που πήγε να τον πάρει η Μανούλα για να του δώσει να φάει, τον βρήκε γεμάτο λάσπη και πρασινάδα. Τον άλλαξε, τον τάισε και έπειτα τον ξάπλωσε πάνω σε μια κουβέρτα στη σκιά της καρυδιάς να κοιμηθεί. Τον Πιτσιρίκο όμως δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Δεν τον άφηναν ήσυχο οι αταξίες που δεν είχε προφτάσει να κάνει εκείνη την ημέρα. Άμα βεβαιώθηκε πως η Μανούλα δεν θα ξανάβγαινε πια, σηκώθηκε για να προλάβει. Σηκώθηκε με δυσκολία, γιατί δεν ήταν πολύς καιρός που ο Πιτσιρίκος είχε πάψει να αρκουδίζει. Στερεώθηκε καλά πάνω στα ολοστρόγγυλα και γερά ποδαράκια του, έχωσε το δάχτυλό του στο στόμα, γιατί αυτό τον βοηθούσε να σκεφτεί καλύτερα και συλλογιζόταν τι να σκαρώσει. Να τραβούσε τη γάτα από την ουρά. Να τρόμαζε την κατσίκα. Να μαδούσε τη χήνα. Ή να ρίχνε πέτρες στα περιστέρια. Και αφού τα δοκίμασε όλα τούτα με τη σειρά, χωρίς μεγάλη επιτυχία, γιατί ούτε η κατσίκα τον φοβήθηκε, ούτε και τη γάτα και τη χήνα κατάφερε να πιάσει, ούτε τα περιστέρια να πετύχει, απογοητευμένος, έβαλε με το νου του να κάνει κάτι άλλο. «Θα πάω να βγάλω το πουλάκι που τα μαρτυράει όλα της Μανούλας. Θα το μαδίσω το άτιμο. Θα του στρίψω το λαρύγγι». Και μια και δυο άνοιξε την πορτούλα του φράχτη, πράγμα απόλυτα απαγορευμένο και γεμάτος πολεμική διάθεση, τράβηξε κατά τα πεύκα. Ήταν ακόμα μικρός ο Πιτσιρίκος. Μόλις τον βαστούσαν τα ποδαράκια του, μα προχωρούσε θαρετά. Πέρασε το φρεσκοοργωμένο χωράφι, σκαρφαλώνοντας πάνω στα μαλακά βουναλάκια του και κατρακυλώντας στα ισιοχαραγμένα χαντάκια και βγήκε στον κάμπο. Εκεί που πήγαινε, σκουντούφλησε σε ένα αγκάθι και πάρ' τον κάτω. Ο Πιτσιρίκος άρχισε να κλαίει για να τον ακούσει ο τόπος και να μάθει τι έπαθε. Ήταν πολύ φουρκισμένος με αυτό το αγκάθι που τον έριξε. Έκλαιγε, μα αφού είδε και από είδε πως κανείς δεν τον άκουγε, να έρθει να τον παρηγορήσει, θεώρησε περιττό να κλάψει περισσότερο. Σταμάτησε άξαφνα, ξανασηκώθηκε και τράβηξε στο δάσος. Τώρα δα ήταν ακόμα πιο θυμωμένος με το πουλάκι, σαν εκείνο να τον είχε ρίξει κάτω. Και τι μεγάλο που ήταν το δάσος, πού να καθόταν το πουλάκι. Ο Πιτσιρίκος έτρεχε από το ένα δέντρο στο άλλο και φώναζε «Πουλάκι, πουλάκι, ψιτ, ψιτ». Μα το πουλάκι φτερούγιζε ανάμεσα στα κλαριά από δέντρο σε δέντρο και δεν καθόταν να το πιάσει ο Πιτσιρίκος και να του στρίψει το λαιμό. Τα δέντρα ήταν όλα ίδια. Μοιάζανε τόσο πολύ το ένα με το άλλο που δεν τα ξεχώριζες.
Ολοτρόγυρα σφύριζε ο κότσιφας, βούιζε το κουνούπι ζουμ 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 και δεν ήταν εύκολο να ξεχωρίσει ο πιτσιρίκος το θόρυβο που έκαναν τα φτερά του πουλιού. Με το κυνηγητό του πουλιού πέρασαν ώρες. Ο πιτσιρίκος είχε ξεχαστεί όταν άξαφνα ένιωσε κάτι μέσα του να του λέει πως ήταν καιρός να γυρίσει στο σπίτι. Δεν έπρεπε να παρήδησε η μανούλα πως το είχε σκάσει. Στάθηκε, κοίταξε γύρω του να δει το σπίτι. Μα το σπίτι δεν φαινόταν πουθενά. Όσο έφτανε το μάτι του δεν έβλεπε παρά κορμούς, μόνο κορμούς. Ο πιτσιρίκος τα σάστησε. Τι είχε γίνει το σπίτι? Γύριζε πίσω από τους κορμούς και έψαχνε να το βρει. Μα το σπίτι είχε φύγει. Ο πιτσιρίκος ήταν μονάχος του, ολομόναχος μέσα στο μεγάλο δάσος που τώρα σκοτίνιαζε γύρω του. Πώς φοβόταν ολομόναχος εκεί μέσα? Σίγουρα ο λύκος τον παραμόνευε κρυμμένος πίσω από εκείνα τα μεγάλα δέντρα. Ο πιτσιρίκος τον άκουγε. Να, τώρα ακόνιζε τα δόντια του. Φοβισμένο το παιδάκι έκαμε πίσω. Μα πίσω του ήταν οι σκιές. Οι σκιές που μεγάλωναν και άπλωναν τα χέρια τους απάνω του. Ήθελαν να τον φτάσουν. Τον κυνηγούσαν να τον τσακώσουν. Να του κάνουν κακό. Ποιος ξέρει τι θα κάνανε αν τον έφταναν. Ου, πώς φοβόταν. Έκαμε να το βάλει στα πόδια, μα τον κάρφωσε στον τόπο ένα μούγκρισμα. Αυτός θα ήταν ο λύκος. Ο πιτσιρίκος έτρεμε ολάκερος και δεν ήξερε πού να πάει να κρυφτεί. Αχ, αχ, τι τρομερό που ήταν το δάσος. Ο λύκος παραμόνευε πίσω από τους κορμούς. Η αλεπού σκάλιζε το χώμα με τα νύχια της και ερχόταν όλο και πιο κοντά. Οι σκιές τον κυνηγούσαν. Μια μεγάλη κουκουβάγια πέταξε στο δέντρο που ήταν πάνω από το κεφάλι του. Όλο το δάσος τα είχε μαζί του. Τι αξιολύπητος που ήταν, χαμένος μέσα στο εχθρικό δάσος με τα πανύψηλα δέντρα. Ο πιτσιρίκος κάθισε κάτω απελπισμένος και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγε, έκλαιγε απαρηγόρητα. Το παιδάκι βρισκόταν τόσο μακριά που το κλάμα του δεν έφτανε ως το σπίτι, δεν έφτανε ως τα αυτιά της μανούλας του. Οι μανούλες όμως δεν έχουν μόνο αυτιά στο κεφάλι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Έχουν και κάτι αυτιά στην καρδιά που ακούνε πολύ μακριά. Ακούν όσο μακριά κι αν είναι το παιδί τους. Εκεί που έπλαινε η μανούλα, η καρδιά της άκουσε το κλάμα. Γιατί έκλαιγε έτσι ο πιτσιρίκος? Τι είχε πάθει? Τον πείραξε κανένας? Η μανούλα άφησε τα ρούχα και πετάχτηκε έξω. Ο πιτσιρίκος δεν φαινόταν πουθενά. Η πορτούλα του φράχτη ήταν ανοιχτή. Ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει, ψυχάλιζε. Η μανούλα έτρεξε κοντά στη συστάδα των πεύκων. Εκεί καθόταν ο πιτσιρίκος. Είχε σκεπάσει το μουτράκι του με τα δυο του χεράκια και έκλαιγε και έκλαιγε που του κοβόταν η ανάσα από το κλάμα. «Τι έχεις, πιτσιρίκο?» ρώτησε η μανούλα. Το μουτράκι ξεπρόβαλε πίσω από τα χέρια, καταμουτζουρωμένο από χώματα ανακατωμένα με δάκρυα. Η μανούλα τον σήκωσε στην αγκαλιά της. Και μόλις ο πιτσιρίκος ένιωσε τα μπράτσα της γύρω του, παρηγορήθηκε. Αναστέναξε άλλη μια φορά και έπειτα χαμογέλασε. Τι σίγουρο που ένιωθε τον εαυτό του στην αγκαλιά της. Ας ήταν μισοβρεμένη από το πλήσιμο. Όλα γύρω μονομιάς άλλαξαν όψη. Το δάσος μίκρινε. Ο λύκος δεν μούγκριζε πια. Μούγκριζε μονάχα η αγελάδα του γείτονα που βοσκούσε εκεί, σήμα στον κάμπο. Πάνω στο πεύκο, εκεί που πρώτα τον παραμόνευε η κουκουβάγια, τώρα καθόταν ένας πουργίτης. Όλα ημέρεψαν μόλις είδαν τη μανούλα και έγιναν διαφορετικά. Η μανούλα πήγε τον πιτσιρίκο στο σπίτι, του πλύνε το μουτζουρωμένο μουτράκι του και τα χέρια, του δώσε το γάλα του, τον έγδισε και τον ξάπλωσε στο κρεβατάκι του. «Τι πήγες να κάνεις στα δέντρα?» τον ρώτησε. Μα ο πιτσιρίκος δεν της είπε το μυστικό του. «Όλα καλά». Μα δεν ήταν ανάγκη να ξέρει η μανούλα πως είχε σκοπό να ξεμπερδέψει το πουλάκι. Μπορεί να το έλεγε και του πατέρα που μάλλον είναι άσχημα. Με τη μανούλα τα κατάφερνε ο πιτσιρίκος γιατί μαλάκωνε εύκολα. Ο πατέρας όμως δεν έπαιρνε από χαμόγελα άμα ήταν θυμωμένος. Καλύτερα να κρατούσε το μυστικό του. Ο Θεός ήξερε πως ο πιτσιρίκος είχε μετανιώσει και δεν θα τα ξαναέβαζε με το πουλάκι. Γι' αυτό είπε την προσευχή του. Πέφτω, κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογούμε και κανένα δε φοβούμε. Και ύστερα αποκοιμήθηκε ήσυχος.